Το χωρίσουμε σε δύο μέρη γιατί ένα 20 λεπτό έχουμε ούτως ή άλλως. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Εμείς περιμέναμε, κύριε Φάμελα, κύριε Υπουργέ, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός. Με το καλό σας εύχομαι, κύριε Σύλληγο. Μην μπείτε μακριά από μένα. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε, έτσι. Λοιπόν, εμείς περιμέναμε ότι ή παρόν θα ψηφίσατε χτες για την συνταγματική αναθεώρηση ό,τι αφορά την ψήφο των αποδήμων, ή ναι. Τι σας έκανε να αλλάξετε? Αυτή η αίσθηση μας είχε δημιουργηθεί. Καταρχήν, νομίζω ότι στο θέμα της ψήφου των αποδήμων η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η πρόταση που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει ότι οι ίδιοι οι απόδημοι θα εκλέγονται. Για να το πω πάρα πολύ απλά, εμείς ψηφίσαμε συγκεκριμένη διάταξη στο Σύνταγμα που δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν, αλλά και του εκλέγεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Είναι μια πολύ μικρή διάταξη. Στον εφαρμοστικό νόμο, αυτό το οποίο, ο οποίος θα έρθει, μας είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, μας έδωσε και την είδηση. Ναι. Σε δύο εβδομάδες από τώρα έρχεται. Μήπως θα βρείτε εκεί και υπάρχει υποχώρηση? Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους και όσους μας βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που έβαλε νομοθετική ρύθμιση για να γίνει η επιτροπή που να επεξεργαστεί νόμο για τους απόδημους. Είναι η μόνη, αν θέλετε, πολιτική διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών που κατέληξε η επιτροπή σε πρόταση νόμου. Και η πρόταση νόμου αυτή έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους απόδημους και να εκλέγονται, αλλά και να εκλέγουν. Γιατί εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το εκλέγει και το εκλέγει να εξασφαλίζεται. Κατανοώ ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εξυπηρετήσει μια προεκλογική τη δέσμευση. Μπορεί και να βρεθεί κοινός τόπος. Δεν το αποκλείω. Όμως σας δω πάρα πολύ απλά. Στο Σύνταγμα υπήρχε δυνατότητα με τη δική μας πρόταση και του εκλέγει και του εκλέγεστε. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε μια απάντηση. Στον εφαρμοστικό νόμο ανάγκη... μπορεί να γίνει. Δεν είναι ανάγκη. Ανεξάρτητα αν αναφέρεται. Ναι, αλλά χωρίς να μετράει ψήφο στο εθνικό αποτέλεσμα. Αυτό το, είχε, αυτό το έχει όμως και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συγχωρέστε με να σας πω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετράει. Ρύθμιση. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν μετράει. Αυτό είναι βασικό. Έχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Εγώ έχω μαζί μου κατά σύμπτωση στο αυτοκίνητο είχα την πρόταση που μας έδωσε το Προεδρείο της Βουλής της αναθεώρησης. Τα συγκριτικά δηλαδή και τα συζητάμε. Εδώ, σε επίπεδο λοιπόν, επικράτειας μπορεί να υπολογίζεται. Εδώ λοιπόν, νομού. Αυτό που έχει σημασία είναι το αν θα ψηφίζουν δικούς τους υποψήφιους, το αν θα υπάρχουν άνθρωποι από την ομογένεια που θα συμμετέχουν, θα εκπροσωπούν, αν θα ανήκουν σε ειδικό κατάλογο. Όλα αυτά τα έχουμε καταλήξει και προβλέπουμε στη δική μας πρόταση. Όμως, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε να σας πω ότι αν η συζήτηση είναι για την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ οφείλω να πω εδώ και σήμερα δημόσια ότι είμαι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα αφυδατωθεί η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος τόσο πολύ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει ότι δεν θα έχουμε ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Δεν πιστεύω ότι ποτέ η Ελληνική Βουλή θα αρνούνται να ψηφίσει ότι υπάρχει κοινωνικό δικαίωμα στην ασφάλιση. Δεν πίστευα ποτέ ότι η Ελληνική Βουλή θα ψηφίσει να υπάρχουν διακρίσεις για άτομα με βάση το φύλο και τη σεξουαλική προτίμηση. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας με λιγότερο από 150 ψήφους. Κι όμως αυτή, αν θέλετε, η φοβία, η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά τα οποία ανοίξαν στην συζήτηση για την αναθεώρηση, μας οδήγησαν στο να έχουμε και παραγραφή για ευθύνη υπουργών και πρόεδρο Δημοκρατίας με λιγότερο 150, αλλά και μεγάλα δημοκρατικά ζητήματα. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Οι τρεις θητείες των βουλευτών, γιατί έπρεπε δηλαδή να μην ψηφιστούν? Εγώ το προτείνω και για μας, εδώ μεταξύ μας. Το θέμα της ειδικής πολιτικής για τα νησιά. Νησιωτική πολιτική η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει? Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση νησιωτική πολιτική και δεν είναι στο δικό μας Σύνταγμα? Σας λέω για απλά πράγματα τα οποία δεν μπαίνουν αναγκαστικά στην κομματική συζήτηση. Τα βγάζουν την κομματική συζήτηση. Αφορούν τον τρόπο που προοδεύει η χώρα μας. Λοιπόν, όλα αυτά σας πληροφορώ ότι τα αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, κύριε Τσίριγο. Και γι' αυτό εμένα είναι ένα πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Το έβαλε πολύ γρήγορα και περιεκτικά για να πάμε και στα άλλα. Ο κύριος Φάμελος, θέλω και μια απάντηση από εσάς. Για το Σύνταγμα. Βεβαίως. Και με βάση και αυτά που είπε ο κ. Φάμελος. Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ανεμική.